Πάμε τώρα όμως σε μια υπόθεση που μιλούσε η Κατερίνα Σουλιώτη μαζί της. Μίλησα και εγώ με αυτή τη μανούλα σήμερα, γιατί της είχαμε πει όποτε χρειαστεί βοήθεια, είμαστε στο πλευρό της. Σήμερα λοιπόν είναι ένα SOS από εκείνη για την κόρη της, καθότι ο γιος της δεν είναι πια στη ζωή και η κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Είναι ο Γιώργος Όμπολος μαζί της. Είναι μόνο η μανούλα, αγαπημένη μου, Ιωάννα. Καλό μεσημέρι, καρδιά μου. Γεια σας. Θέλω να σου δώσω το λόγο. Θέλω να σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε, Ιωάννα, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθεις μόνη σου με ένα κορίτσι στην εντατική, το οποίο, όπως λες, δεν το φροντίζει και δεν το προσέχει κανείς και δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να δεις τι σημαίνει πραγματικά με το κοριτσάκι σου. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ένα λεπτό να θυμίσουμε τι είχε συμβεί και αμέσως έρχομαι σε σένα. Έχασε τη ζωή του μέσα σε μια στιγμή, ενώ η αδελφή του δίνει τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος έπειτα από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη πριν από λίγες ημέρες στον κόμβο της μεγάλης χώρας στο Αγρίνιο. Ο 20χρονος Σάκης ήταν ένα παιδί γεμάτο αγάπη για την οικογένειά του. Εργαζόταν σκληρά για να βοηθήσει τους δικούς του και υπεραγαπούσε τα άλλα τρία αδέρφια του, αλλά και το ανιψάκι του, παιδί της μεγαλύτερης αδελφής του. Το μοιραίο βράδυ βγήκε μια βόλτα με την 18χρονη μικρότερη αδελφή του, αλλά δυστυχώς δεν επέστρεψαν στο σπίτι τους. Η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 37χρονος Ρωμά. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η σύζυγός του και τα δυο τους παιδιά. Η σύγκρουση σφοδρή. Ο 20χρονος Άκης έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ όλη η οικογένεια πια προσεύχεται για να σωθεί η 18χρονη αδελφή του. Ιωάννα μου, πώς είναι αυτή τη στιγμή η κόρη σου? Θα ήθελα πρώτα να σας διορθώσω για ένα πράγμα, ότι ο οδηγός, ο γύφτος, δεν ήταν αυτός ο 37χρονος, ήταν ένας 16χρονος, που αυτή τη στιγμή είναι έξω, δίπλα μας, ανάμεσα σε εμάς βρίσκεται. Εμείς, Ιωάννα μου, ενώ μου το είπες και το πρωί στο τηλέφωνο, βάλαμε τα μέχρι τώρα στοιχεία για να διευκρινίσεις εσύ, γιατί μέχρι τώρα τα αστυνομικά στοιχεία... Εγώ επειδή θέλω, έτσι, θέλω να το φωνάξω δυνατά, να το ακούσει η Ελλάδα, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο οδηγός του από το αμάξι δεν ήταν 37χρονος γύφτος, ήταν ο 16χρονος, πάνω από, από το γιο μου που ήταν νεκρός και η κόρη μου που πάλευε να ζήσει. Πάταγαν πάνω γύφτη πάνω από αυτά και προσπαθούσαν να αλλάξουν το οδηγό μέσα στο αμάξι. Να φανταστείτε τι γίνεται σε αυτή την κοινωνία. Ποιος τους καλύψει? Θέλω να με κοιτάξει ο Πρωθυπουργός στα μάτια, γιατί με πονάω. Ένα παιδί έθαψα, το έβαλα στο χώμα. Το άλλο πολεμάει να ζήσει εδώ και τόσες μέρες. Γιατί τους καλύπτει? Και εγώ είμαι πολύτεκνη μητέρα. Τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους δίνουμε όλα τα επιδόματα. Σε μένα σαν πολύτεκνη μητέρα μου τα έχουν κομμένα όλα. Μου έλεγες... Είμαστε αναγκασμένοι ολόκληρη οικογένεια να δουλεύουμε πολύ σκληρά να μπορούμε να τα βγάλουμε εις πέρα. Γιατί τους καλύπτει, από ποιον φοβάται? Τι περιμένει η κυβέρνηση, να γίνουν και πιο χειρότερα? Μου έλεγες, να τους πάνε σε ένα ξεροντήσι, να τους κάψουν όλους. Μου έλεγες, Ιωάννα μου, ότι αυτή τη στιγμή εκπέμπεις SOS για το κοριτσάκι σου, γιατί νιώθεις ότι δεν το φροντίζουν και θέλεις βοήθεια γι' αυτό, γιατί μου είπες, κυρία Ζήνα, σήμερα να βγω, γιατί θέλω για το επόμενο 24ωρο να μεταφερθεί το κορίτσι μου. Αυτό μου έλεγες. Έστω και αν γινόταν και στο επόμενο λεπτό να φύγει το κοριτσάκι μου, γιατί εδώ στο Αγρίνιο δεν υπάρχει νευροχειρουργική μονάδα στο ΜΕΔ. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή, για να γίνει κατανοητό και να ενημερώσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, είναι ότι αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι που είναι 17 ετών, της κυρίας Ιωάννας που είναι 18. Εδώ και 17 στα 18 και που ήταν συνοδηγός
στο, ναι, με ναι, τον ναι. γιο σου εκεί που δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή. Είναι στο Αγρίνιο και θέλεις να μεταφερθείς οπουδήποτε αλλού προκειμένου να υπάρχει νευροχειρουργική. Σωστά. Μίλησα το πρωί και με τον γιατρό που παρακολουθεί τη Χαριτίνη και μου είπε και βεβαίως να φύγει το κορίτσι, αλλά είμαι υποχρεωμένη εγώ, η μητέρα υπονεμένη, να βρω την μονάδα και το ασθενοφόρο. Εγώ αυτή τη στιγμή αναγκάζομαι να κάνω αυτά τα πράγματα. Όχι, δηλαδή, μισό λεπτό, αν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό, κυρία, ο γιατρός δεν κρίνει αν πρέπει να μεταφερθεί το παιδί να πάει σε μία μονάδα που χρειάζεται νευροχειρουργός. Δηλαδή, λίγο εδώ κάπως περίεργα είναι τα πράγματα. Ο γιατρός, αν κρίνει ότι το παιδί πρέπει να πάει κάπου που πρέπει να υπάρχει νευροχειρουργός, θα το αιτηθεί ο ίδιος να το μεταφερθεί το παιδί. Θα πάει δωρεάν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν θα ασχοληθεί. Γιατί δεν το ζητάει ο γιατρός. Το ξεκαθάρισε ότι εγώ πρέπει να ψάξω τη μονάδα ΜΕΘ και το ασθενοφόρο να μεταφέρω το παιδί μου. Να μιλήσουμε με τον γιατρό αμέσως. Ναι, να δούμε. Γιατί κάτι υπάρχει. Να μιλήσουμε και να μιλήσουμε και με τον κύριο Γεωργιάδη, Μαρίκα ή Μαυρομάτι πάνω, για να δούμε. Να μας δώσει τα στοιχεία η κυρία Ιωάννα, να δώσουμε τα περισσότερα στοιχεία.